πώς γίνεται αυτό? Μα πώς γίνεται αυτό το παιδί να είναι εχθρός σου? Είναι καταπληκτική ιδέα. Προσγειώς, Αρτούρο. Ποιο κανάλι θα ενδιαφερθεί να καλύψει ζωντανά έναν αγώνα των ατρόμητων, Αρτούρο? Γιατί όχι, ορισμένοι αγώνες είναι πολύ βαρετοί. Πάντως, εγώ ξέρω μια εκπομπή. Τα Βριανά Αστέρια. Πολύ ωραία εκπομπή. Σε λίγο θα παίζουμε στα Αστέρια, αν δεν μαζέψουμε τα λεφτά που χρειαζόμαστε για τη λέσχη μας. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αν δεν πληρώσουμε την υποθήκη, πρώτα θα μας μηνύσουν και μετά θα ακολουθήσει ο πληστηριασμός. Ναι, ωραία. Θα μας κάνουν και μήνυση από πάνω. Η ιδέα να απευθυνθούμε στην τηλεόραση δεν είναι κακή. Ξέρετε πόσος κόσμος θα ήθελε να δει τα γκολ που βάζουν τα παιδιά στον αγώνα? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι καλή ιδέα. Μα τι λες τώρα, τι λες. Θα μπορούσαμε όμως να μιλήσουμε σε όλους τους μαγαζάτορες της γειτονιάς για να βρούμε σπόνσορες. Ναι, μπράβο. Το κτηνιατρίο μου είναι μέσα, εντάξει. Αν οι ατρόμητοι έχουν για σπόνσορ ένα κτηνιατρίο, όλοι θα πούνε ότι είναι ζώα. Αν κάναμε αύξηση στη συνδρομή της λέσχης. Πώς να κάνουμε αύξηση, αφού σχεδόν κανείς δεν πληρώνει? Μην ανησυχείτε, παιδιά, δεν θα χάσουμε τη λέσχη, θα τη χάσουμε. Α, ναι, πώς είσαι τόσο σίγουρος? Δεν έχεις ακούσει τι λένε τα παιδιά? Όχι. Τους φέρνει γούρι. Γι' αυτό έβαλαν γκολ μόλις εμφανιστήκες. Πάντως εγώ σαγγίζω. Έλα, σταμάτα τις βλακίες, Ατζελίτο, που να πάρει ο διάλογος. Σταμάτα. Ακούστε, με την ιδέα που έχω, θα σωθούμε όλοι. Θα σώσουμε τη λέσχη. Θα διαδώσουμε σε όλη τη γειτονιά του Λουτσέρο. Είναι γουρλής. Και όποιος θέλει να τον αγγίξει, θα πληρώνει. Σωστά. Σε έχει πιάσει η βλακεία σου, μου φαίνεται. Καλύτερα να πάω για δουλειά. Τι σου χρωστάμε εδώ? Τίποτα, άστο. Εσείς δεν πληρώνετε τίποτα. Ναι, πήγαινε, πήγαινε. Τα λέμε. Γεια σου, Λουτσέρο. Με συγχωρείς. Δεν ήταν καλή ιδέα. Γιατί, υπάρχει πρόβλημα που ήρθα στο σπίτι σου να σε δω? Αν δεν θέλεις. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Θα πρέπει να μου κάνεις κι άλλες φορές έκπληξη τότε. Αρκεί να με πετάξει έξω ο χοντρός. Ο ξαδελφός μου. Ξαδελφός είναι αυτός ο κλόουν με την κόκκινη κάρτα? Ο Ρομπέρτο είναι κοφάλαλος. Κοφάλαλος? Και πώς επικοινωνείς μαζί? Με την νοηματική. Ξέρεις τέτοιο πράγμα? Σιγά σιγά μαθαίνω. Έλα, πες μου κάτι. Τι θες να σου πω? Ό,τι θέλεις. Πού να ξέρω. Ό,τι θέλεις να μου πεις. Καλά. Τι σημαίνει? Βρες το. Πώς το κάνεις? Γιατί ήρθες έτσι εδώ, γυναίκα? Πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ. Αϊ, Βίκτορ, γιατί κάνεις τόσο σαματά? Μα καλά, είδες τα μούτρα σου? Δεν είμαι η πρώτη γυναίκα που βάζει μάσκα στο πρόσωπο. Δεν είδες πόσα αγκούρια έχουμε? Λένε ότι τα αγκούρια αφαιρούν τις ρητίδες. Μπορεί οι ρητίδες σου να φύγουν, αλλά θα πάθω έμφραγμα αν σε δει κανείς έτσι. Καλά. Γκρίνιαζε, γκρίνιαζε όσο θες. Εγώ θυσιάζομαι για να γίνω πιο όμορφη και εσύ γκρινιάζεις. Μη θυσιάζεσαι άλλο, γυναίκα. Ό,τι και αν βάλεις πάνω σου δεν πρόκειται να αλλάξεις, δεν πρόκειται. Κακέ! Όχι κακός, ρεαλιστής. Μα γιατί μου φέρεσαι έτσι? Έλα, καλά, καλά, γυναίκα. Μην κλαις, μην κλαις, με στεναχωρείς. Μην κλαις, γιατί δεν καταλαβαίνεις? Γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι εμένα μ' αρέσεις έτσι? Όπως είσαι μ' αρέσεις. Με τις ρητίδες σου, τα χοντρά σου πόδια. Όλα, όλα μ' αρέσουνε. Αλήθεια, αγαπούλα μου. Καλημέρα. Τι ωραία ιδέα να μεταμφιεστεί σε μίμο. Για να τραβήξετε πελάτες. Ναι, αλλά τους τρομάζει και φεύγουν. Τι κάνει ο μικρός τοτός? Τέλεια. Αν σου πω κάτι, υπόσχεσαι να μην γελάσεις? Τις προάλλες τον έβαλα στην τσάντα μου και τον πήρα στη λέσχη. Αν τον έβλεπαν τα παιδιά θα λύνονταν από τα γέλια, Γκαστόν. Και τι έγινε? Μ' αρέσει να το βλέπω. Γιατί μου θυμίζει εσένα. Άλλωστε, αν με κοροϊδέψουν που είμαι μαζί σου, δεν θα με νοιάζει. Τα έμαθες για τη Βέρο και τον τερματοφύλακα των δυναμητών? Ναι, ποιος δεν το ξέρει. Το μόνο που λείπει είναι να το γράψουν στις εφημερίδες και τα περιοδικά. Ναι, αλλά κρίμα για τη Βέρο, έτσι. Όλα τα κορίτσια είναι εναντίον της. Αν ήμουν με τους δυναμίτες, εσύ τι θα έκανες? Δεν θα με ενδιέφερε. Εγώ σ' αγαπώ για αυτό που είσαι. Και πόσο μ' αγαπάς? Πολύ. Μέχρι τον ουρανό.
Πάω να παραδώσω αυτό το φόρεμα και επιστρέφω αμέσως. Έτσι, εσύ να προσέχεις την πόρτα. Κι εγώ το ίδιο. Σ' αγαπώ πολύ. Εδώ. Ελπίζω να καταλαβαίνεις αυτό που θέλω να σου πω. Τι έπαθες εσύ, Κοντή? Κοντή είναι η γιαγιά σου. Η Ειρήνη έχει δίκιο. Αν η Βέρο και ο Μπράιαν αγαπιούνται. Αν η Βέρο αγαπάνε αδυναμίτη, δεν μπορεί να είναι ατρόμητη. Η Βέρο δεν θα πάψει ποτέ να είναι ατρόμητη. Άλλωστε αυτός ο τύπος είναι ευλάκας. Έχεις θυμώσει, επειδή σου αρέσει και σένα η Βέρο, σίγουρα. Εμένα. Παιδιά, λέτε να τη φίλησε. Να τη φίλησε. Αποκλείεται. Οι δυναμίτες δεν ξέρουν από κορίτσια. Γιατί ξέρεις εσύ? Βέβαια ξέρω. Η Βέρο χρειάζεται δάσκαλο. Πρώτα θα την πιάσω από τα μαλλιά. Θα την τραβήξω πάνω μου και θα της πω: Βέρο, άνοιξε το στόμα να σε διαλύσω. Εγώ θα σου μάθω πως φιλάνε. Ποια θα φιλήσεις, είπες? Ήταν ιδέα της Ειρήνας, αλλά και η Άντη συμφώνησε. Και είναι κόρη του Προέδρου της Λέσχης. Δεν μπορούν να μου το κάνουν αυτό. Θα πάρουν άλλο τερματοφύλακα οι ατρόμητοι. Μην ανησυχείς. Αν πείσουν το Ρόκι, δεν θα τους ξαναμιλήσω ποτέ. Λες ο Λουτσέρο να συμφωνήσει μαζί τους? Δεν μπορούν να μου το κάνουν αυτό, Κρίστινα. Είμαι ατρόμητος εκγενετής. Για πες μου, είναι αλήθεια αυτά που διαδίδονται? Τι διαδίδονται? Ότι ένας δυναμίτης βγαίνει με μια ατρόμητη. Μπορεί. Μπράιαν, άκουμε καλά, ε. Ένα θα σου πω μόνο. Η ατρόμητη είναι εχθροί μας. Από εδώ είναι οι δυναμίτες και από την άλλη είναι οι ατρόμητοι. Τι γίνεται λοιπόν, αν ένας ατρόμητος περάσει τα σύνορα? Το δέρνουμε. Έτσι. Αλλά δεν το έχεις καταλάβει και πολύ καλά. Γιατί ένας δυναμίτης αν περάσει τα σύνορα, πάλι τον δέρνουμε. Πες μου, αλήθεια δεν βλέπεις ότι έφυγαν οι ρητίδες μου? Να δω. Ο μόνος τρόπος να απαλλαγείς από τις ρητίδες σου είναι να τις σιδερώσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί μου το κάνεις αυτό. Γιατί μου βέρες έτσι? Γιατί σ' αγαπάω. Γεια σας. Γεια σου, Μπέτι. Τι έπαθες, κυρία Αντζέλικα? Μπα, τίποτα. Γεράματα. Oh. Είσαι πιο μεγάλος από μένα. Γυναίκα, ας μην τσακωθούμε μπροστά σε ένα πελάτη. Τι θέλεις, Μπέτι? Θέλω λίγο τυρί σκληρό. Αυτό είναι καλό. Ναι, το έχω ξαναπάρει. Ναι. Βάλε μου από αυτό. Εντάξει. Σαλαμάκι. Και λίγες ελιές. Τα θέλω για μέσα δάκια. Εντάξει, κατάλαβα. Αυτοί οι άντρες, όλοι οι ίδιοι είναι. Αλλά τι θα κάναμε χωρίς αυτούς? Γεια σας, τι κάνετε? Γεια, τι κάνεις? Α, γεια. Τι έκπληξη. Θέλω δύο ντοματάκια αποφλοιωμένα και μοτσαρέλα. Ναι. Εσύ θα μαγειρέψεις σήμερα? Όχι. Εγώ κάνω τα ψώνια και πλένω τα πιάτα. Πλένεις πιάτα? Ναι, γιατί όχι? Αλλά θα ήθελα να μάθω να μαγειρεύω. Ναι. Ναι, και έμαθα ότι εσύ μαγειρεύεις ωραία. Έτσι και έτσι. Μου φαίνεται ότι κάτι τρέχει εδώ. Σίγουρα κάτι τρέχει όταν ένας άντρας αρχίζει να λέει ανοησίες. Του αρέσει μια γυναίκα. Όχι, δεν γίνεται, Κάροτ. Φαντάσου το Μαραντόνα να ερωτευτεί μια οπαδό της Ρίβερ. Αδύνατον, δεν γίνεται. Μα πιστεύεις ότι αν η Πεπονού ήταν οπαδός της Ρίβερ, δεν θα μου άρεσε? Εγώ δεν θα έμπλεκα με οπαδό της Μπόκα. Αγκουράτα, εσύ είσαι με τη Ρίβερ και εγώ είμαι με την Μπόκα. Αλλά είμαστε φίλοι εμείς οι δυο. Ναι, φίλοι, αλλά όχι εραστές. Δεν θα έμπλεκα ποτέ με μια δυναμίτη. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά? Καλά. Μπράβο. Πείτε μου κάτι, κύριε Αρτούρο. Ναι. Έχετε ακούσει ποτέ ένας παίκτης να είναι οπαδός δύο αντιπάλων ομάδων? Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, τη μια φορά θα υποστηρίζει τη Ρίβερ και την άλλη την Μπόκα. Α, ναι. Ξέρω πολλούς. Είναι ο Ταραντίνι, ο Γκαρέκα, ο Ρτζέρι, Χωτα Ροπέζ.